Πρώτα όμω, κυρίε και κύριοι, να πάμε στη Λουίζα Κροντίνη μαζί μα για τι εξελίξει τη τελευταία στιγμή, καθώ υπάρχουν ανησυχητικά μηνύματα, δυστυχώ, από το μέτωπο του κορονοϊού. Λουίζα, καλησπέρα. Και 15χρονο κορίτσι μεταξύ των θυμάτων στην Αθήνα. Δυστυχώ, ένα τραγικό γεγονό. Χθε το βράδυ, στο πέδο Αγία Σοφία, μία γυναίκα από τι Φιλιππίνε πήγε χωρί σφιγμό την 15χρονη κόρη τη στο νοσοκομείο. Έγιναν προσπάθειε ανάνυψη, όμω οι γιατροί δεν τα κατάφεραν. Ελήφθη δείγμα, το οποίο στη συνέχεια βγήκε θετικό. Το παιδί, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, είχε αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα από τι αρχέ τη εβδομάδα. Την Τετάρτη παρουσίασε πόνο στο στήθο όμω, σύμφωνα με, τα... με τι μέχρι τώρα πληροφορίε. Όσο γνωρίζουμε η γυναίκα δεν είχε αναζητήσει κάποια ιατρική βοήθεια Έτσι έφτασαν το βράδυ αργά. στο νοσοκομείο χωρίς φυγμό το παιδί Τώρα, Το κορίτσι αυτό είναι ένα από τα θύματα του λεπτό 24 ώρου Έχουμε δυστυχώς ρεκόρ θανάτων για το 2021 Ακριβώς το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών Πάμε να δούμε Πάμε τι να δούμε. γίνεται και με τα uh, κρούσματα 1955 νέα κρούσματα, πολύ μεγάλος αριθμός για Κυριακή Μόλις 23.294 τα τεστ η θετικότητα... Αυτό είναι ρεκόρ Κυριακής και η θετικότητα δυστυχώ εκτι... εκτινάχθηκε στο 8,39%. Εξαιρετικά. Το 8,39% ήταν 5, κάτι χθε. Ακριβώ, για δύο, τι δύο προηγούμενε ημέρε. 9... 921 τα κρούσματα στην Αττική, 262 στην Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με του νεκρού. Όπω είπε και εσύ προηγουμένω, έχουμε το δυστυχώ τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων για το 2021. 78 συνάνθρωποι μα κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. 749 οι διασωληνωμένοι, Μειώθηκε λίγο ο αριθμό του. παρόλα αυτά παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Είναι στο σύστημα GES. Θα ξαναπούμε σε λίγο. Να σα ευχαριστήσουμε προ το παρόν.